Εν αναμονή της αποστολής των επίσημων προσκλήσεων για την άτυπη πενταμερή, η οποία έκλεισε για την τελευταία εβδομάδα Απριλίου στη Γενέβη, ο Γενικός Γραμματέας στέλνει ξανά την προσωπική του απεσταλμένη για νέο γύρο επαφών. Η Τζέιν Χολούταν αναμένεται να βρεθεί στη Λευκοσία περί τα μέσα Μαρτίου για προετοιμασία του εδάφους εν ώψη της άτυπης συνάντησης, με τα μηνύματα που έρχονται από τις πλευρές να παραμένουν αντικρουόμενα. Το Προεδρικό συνεχίζει τις προετοιμασίες με νέα συνάντηση της ομάδας νομικών, τρέχοντας παράλληλα και τις επαφές για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μαρτίου, όπου οι ευρωτουρκικές σχέσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο. Η θέση της Λευκοσίας ξεκάθαρη, δεδομένου ότι θα προηγηθεί τις πενταμερούς. Με κανένα τρόπο δεν θα δεχτούμε να συζητηθεί θετική ατζέντα για τα σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αν δεν δείξει ότι πράγματι οι προσανατολισμοί της είναι προς την Ευρώπη, σεβόμενοι και τα κράτη-μέλη, αλλά ταυτόχρονα ανταποκρινόμενοι και στην άτυπη πενταμερή με θετικό τρόπο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε επί της ουσίας του Κύπρου. Ο Τατάρ από την άλλη επιμένει ευλαβικά στη λύση δύο κυριαρχικά ισών κρατών, λέγοντας μάλιστα στην συνέντευξή του στην αγγλική υπηρεσία του TRT ότι ο τελικός λόγος θα ανήκει στην τουρκική πλευρά. If there is going to be a settlement on the island, both sides should agree to that. Therefore, if the Turkish Cypriots and the Turkish side does not consent, does not agree, there will not be a settlement. Okay. And the status quo as it is now, we continue. We'll... Our strength is that we have a state already. Μπροστά στον κίνδυνο να χαθούν όλα και επειδή, όπως λέει, δεν αποτελεί λύση συνεχής απόρριψη ιδεών, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού παρεμβαίνει με συγκεκριμένη πρόταση. Θέλω να απαλλαχτώ από τις καταραμένες συνθήκες εγγύησεων του 60. Θέλω να πάρω εδάφη πίσω, την Μόρφου, τα Βαρόσια και άλλες περιοχές. Θέλω μια δίκαιη διευθέτηση του περιουσιακού. Αλλά για να τα πάρω όλα αυτά χρειάζεται να δώσω στους Τουρκοκύπριους την πολιτική ισότητα. Στηρίζει, συνεχίζει την ιδέα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας για άρση του αδιεξόδου, απευθύνοντας την ίδια ώρα πρόσκληση προς το ΑΚΕΛ για συνάντηση το συντομότερο με αποκλειστικό θέμα συζήτηση στο Κυπριακό, αφού το θέμα προτάσει συνένωση δυνάμεων. Απάντηση ήλθε από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η δημόσια πρόσκληση δεν έγινε για επικοινωνιακούς σκοπούς. Του απαντώ με τον ίδιο τρόπο, λέγοντας το αυτονόητο. Το ΑΚΕΛ ουδέποτε αρνήθηκε να συναντηθεί με τον οποιοδήποτε με στόχο να προωθήσει τα εθνικά συμφέροντα. Φτάνει αυτός να είναι ειλικρινής και συνεπής, να μην καθοδηγείται από ευκαιριακές ή επικοινωνιακές ανάγκες. Παραμένουμε στη διάθεση του Προέδρου του ΔΥΣΥ, καταλήγει ο Άνδρος Κυπριανού, επισημένοντας ότι ξέρει πως να επικοινωνήσει με το ΑΚΕΛ προκειμένου να διευθερηθεί η συνάντηση. Θα σταθούμε στο θέμα μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη. Σωτήρη, λοιπόν, καταρχάς.